Συναγωνιστές, καλησπέρα. Εκ μέρους του ΣΕΤΥΠ, του κλαδικού συνδικάτου στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, θέλουμε και εμείς να μεταφέρουμε μια πείρα από τον κλάδο μας. Ένα κλάδο που ιεραρχούν αυτή τη στιγμή τα μεγάλα μονοπόλια και οι κυβερνήσεις τους. Θα έχετε ακούσει για το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, τις επιδοτήσεις και επενδύσεις για να ολοποιηθούν γρήγορα τα δίκτυα επόμενης γενιάς, το 5G κτλ. Μαζί με διαμετακομιστικό κόμβο, η χώρα μας μετατρέπεται και σε τηλεπικοινωνιακό κόμβο, όπως επίσης και σε κόμβο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Τις προάλλες διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός στα data centers της Google που θα φτιαχτούν στην Αθήνα. Τεράστια κονδύλια λοιπόν πέφτουν στον κλάδο, αλλά και η ίδια η εξέλιξη τεχνολογίας έχει δώσει τη δυνατότητα μεγάλης αύξησης παραγωγικότητας και μεγάλης κερδοφορίας για τους εργοδότες μας. Κέρδη που άλλωστε δεν τα κρύβουν, τα διαφημίζουν εσωτερικά στις εταιρείες μας με δελτία τύπου και πανηγύρια. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως που ζούμε εμείς οι εργαζόμενοι στον κλάδο? Αξιοποιείται όλη αυτή η πρόοδος της τεχνολογίας για τη βελτίωση των δικών μας εργασιακών όρων, του εισοδήματος, για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου που είναι ένα αίτημα πιο όριμο από ποτέ? Γιατί για εμάς αυτό είναι το κριτήριο, συνάδελφοι. Ας πάρουμε για παράδειγμα το μεγαλύτερο μονοπόλιο του κλάδου, τον ΟΤΕ. Μέσα στον ΟΤΕ, σε έναν όροφο, μπορεί να συναντάμε ακόμα και 5 διαφορετικές ατομικές συμβάσεις. Το σπάσιμο του ΟΤΕ σε θυγατρικές την προηγούμενη χρονιά οδήγησε χιλιάδες εργαζομένους να χάσουν δικαιώματα και κομμάτι του μισθού. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση δεν έχασε ευκαιρία και επιτέθηκε στις δυνάμεις μας, στους πρωτοπόρους αγωνιστές, έστειλε εξώδικο σε εκλεγμένη συναδέλφισσα του Δουσού του ΣΕΤΥΠ, που ενώ μια ζωή δούλευε στα οικονομικά, ένα χρόνο τώρα πριν από τη σύνταξη, της είπα να κάνει εκπαίδευση και να γίνει τεχνικός πεδίου. Αντίστοιχα, σε άλλο μεγάλο μονοπόλιο, στη Vodafone, ο εργοδότης δηλώνει ότι τώρα δεν είναι ώρα για συλλογική σύμβαση και διεκδικήσεις, γιατί ο όμιλος πιέζεται στην παγκόσμια αγορά. Αλλά είχαν και την ώρα και την όρεξη να φέρουν ατομικές τροποποιητικές για να μονιμοποιήσουν την τηλεργασία που την υλοποιούν τον νόμο Χατζηδάκη. Το ίδιο γίνεται και σε πολλούς χώρους της πληροφορικής, στην Nokia, στη Unify, στην OpenBet. Μάλιστα, την επόμενη Πέμπτη στην Nokia έχουμε στάσει εργασίες για αυτό το ζήτημα. Nova, Forth and Wheat συγχωνεύονται σε ένα τεράστιο μονοπόλιο στους παρόχους, αλλά οι συνάδελφοί μας, αυτές τις εταιρείες, δεν ξέρουν τι ξημερώνει αύριο. Στη Scrooge, το γνωστό μεγαθύριο του ηλεκτρονικού εμπορίου, που έβγαλε ένα σκασμό κέρδη μέσα στην πανδημία, πριν μια εβδομάδα παρουσίασαν βλαπτικές συμβάσεις για όλους τους εργαζομένους, πετάνε το διάλειμμα εκτός οκταώρου και πολλά άλλα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και κινητοποίηση ενάντια σε αυτές τις συμβάσεις. Να σημειώσουμε ότι η γρήγορη αντίδραση και η σύσκεψη της Σωματιακής Επιτροπής έχει προβληματίσει πολλούς συναδέλφους που δεν υπογράφουν παρά την τρομοκρατία. Την ώρα λοιπόν που για τους εργοδότες μας ρέουν τα εκατομμύρια, εμείς δουλεύουμε με λιγότερα δικαιώματα, πιο εντατικά, με νέους τρόπους να μας εκμεταλλεύονται όπως η τηλεεργασία, γιατί αυτό ακριβώς απαιτούν τα κέρδη, το βάθμα της δικής μας εκμετάλλευσης. Απέναντι σε αυτή τη ζούγκλα των ατομικών συμβάσεων, πάνω στο εντεργατικό νομοθετικό νομοπλαίσιο, οπλοστάσιο που όλες οι κυβερνήσεις έχουν φτιάξει και στη λογική των χαμηλών απαιτήσεων και της ατομικής περιπλάνησης από εργοδότες που κυριαρχεί στον κλάδο, το ΣΕΤΥΠ βάζουμε επιθετικά αιτήματα για το σήμερα, για αναπλήρωση των απολειών, για να ανταποκρίνεται ο μισθός μας όχι μόνο στην αύξηση του πληθωρισμού, αλλά και στο πόσο έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας μας. Μπροστά και στην απεργία, ιεραρχούμε το αίτημα για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Έτσι, θα εξασφαλίσουμε άμεσες ουσιαστικές αυξήσεις και συγκροτημένα δικαιώματα. Είναι ένας αγώνας που δεν ξεκινάμε τώρα. Ξεκινήσαμε το 2018. Τον Ιούνιο επικυροποιήσαμε αυτό το σχέδιο σύμβασης. Στον κλάδο να πούμε ότι δεν είχαμε ποτέ κλαδική. Στις διάφορες εταιρείες που μπορεί να είχαν επιχειρησιακή έχει να ανανεωθεί πάνω από 11 χρόνια με εξαίρεση τις βλαπτικές μεταβολές που είπα στον ΟΤΕ. Μια γενιά δηλαδή ολόκληρη συναγωνιστές δουλεύει με ατομικές συμβάσεις. Πολλοί συνάδελφοι αγνοούν τι σημαίνουν μισθολογικές κλίμακες, οριμάνσεις, επιδόματα. Ένα σημαντικό κομμάτι νέων συναδέλφων δεν ξέρουν καν τι είναι η συλλογική σύμβαση. Γι' αυτό και εμείς το ξεχωρίζουμε σαν αιχμή της δράσης μας μπροστά και στην απεργία. Κάναμε πετυχημένη κινητοποίηση στα τέλη του Σεπτέμβρη στα γραφεία του ΣΕΒ μαζί με επιχειρησιακά. Παίρνοντας υπόψη το τι μας ρωτάνε, θα δημοσιοποιήσουμε ανακοίνωση που θα εξηγεί απλά την συλλογική σύμβαση και θα βάζει χειροπιαστά παραδείγματα για το πώς παλιοί και νέοι σήμερα, αν υπογραφτεί, θα πάρουμε μια ανάσα. Θα συνεχίσουμε εξορμήσεις και περιοδίες σε κάθε χώρο δουλειάς. Μέχρι την απεργία, κρίσιμο σταθμός για μας είναι και η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης που έχουμε αποφασίσει να γίνει την Κυριακή 16 Οκτώβρη. Τέλος, για τα ζητήματα της ακρίβειας και των λογαριασμών, πιστεύουμε ότι πρέπει να εξετάσουμε σε κάθε χώρο νέες δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν από αυτά. Να πω ένα παράδειγμα: τι θα κάνει ένας τηλεεργαζόμενος αν είναι μέσα στο ωράριό του είναι αυτές οι ώρες μειωμένης κατανάλωσης που λένε τώρα ότι θα επιβάλλουν.
πώς θα βάλει φρένο στην εργοδοσία. Τελειώνω, που θα έρθει να του σπάσει το ωράριο. Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Ταυτόχρονα πρέπει να δυναμώσουμε τα κανάλια αλληλεγγύης μας, κάθε συνδικάτου αλλά και του ΣΕΤΥΠ. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για μια πετυχημένη απεργία. Ευχαριστώ.